Σας αρέσει? Είδατε το σκουλάρι εκεί που φόραγε η μαμά του Μπίμπερ στο φρύδι? Προχώ, ε! Πολύ, πολύ προχώ. Προχώ όμως είναι και η Δήμητρα Γινίτη, η οποία είναι η πρώτη παρουσιάστρια κεντρικού δελτίου ειδήσεων με σκουλαρί και στη μύτη. Στο Θέμος TV έκανε την πρεμιέρα της ως παρουσιάστρια δελτίου ειδήσεων, ακολουθώντας και τα χνάρια του Αντώνη Στρόρτη, χωρίς σκουλαρί στη μύτη. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Θέμα TV. Μείνετε συντονισμένοι, μείνετε εδώ, μείνετε στο πρώτο θέμα.gr για όλες τις εξελίξεις. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Θέμα TV στις 9 με την Έλληνα Καραθάνου και τον Βασίλη Γκούλα, από τη Δήμητρα Γινίτη και τον Παναγιώτη Κουρμούτη. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Κι όμως είναι η Δήμητρα Γινίτη και παρουσιάζει δελτία ειδήσεων. Να συνδεθούμε όμως τώρα με τον Χρήστο Χατζησπύρου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για το σημερινό μπαράζ καταλήψεων στις δημόσιες υπηρεσίες. Το πρώην μοντέλο και δημοσιογράφος βρίσκεται σε νέο ρόλο στην καριέρα της, καθώς παρουσιάζει δελτία ειδήσεων σε διαδικτυακή τηλεόραση. Κάτι που της δίνει τη δυνατότητα να έχει ένα πιο ανάλαφρο στυλ, καθώς δεν αποχωρίστηκε το σκουλαρίκι που έχει στη μύτη της. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, φίλες και φίλοι, καθώς φουντώνουν τα σενάρια για ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Ξεχωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελο Βενιζέλο, και τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς, Φώτη Κουβέλη, θα έχει απόψε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ωστόσο, δεν είναι η μόνη παρουσιάστρια που φορά σκουλαρίκι στη μύτη. Άλλη μια δημοσιογράφος και μάλιστα της κρατικής τηλεόρασης, η Μαρία Κονταξή, είχε εμφανιστεί στο δελτίο ειδήσεων της ΝΕΤ με σκουλαρίκι στη μύτη. Με πρώτο αποδέκτη το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων, αλλά και δυνάμεις που μπορεί να αποσχιστούν από τη Δημάρ και το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει τη νέα του πρόταση για κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας. Η Δήμητρα Γινίτη φαίνεται πως βαδίζει στα χνάρια του πρώην σύζυγου της, Αντώνη Ρόιτερ. Και ενώ εργάζονται στην ίδια εφημερίδα και μάλιστα ο πρώην σύζυγός της είναι και αρχισυντάκτης της, φαίνεται πως η Δήμητρα Γινίτη θέλησε να δοκιμάσει τις δυνατότητές της και στην παρουσίαση. Σε παλιότερη συνέντευξή της είχε αναφερθεί στο ότι βρίσκονται με τον Αντώνη Ρόιτερ στον ίδιο εργασιακό χώρο. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Απλώς το θετικό είναι ότι ευθύς εξ αρχής της σχέσης είχαμε οριοθετήσει κάποια πράγματα. Κάτι το οποίο τελικά κρατήθηκε και αργότερα. Βέβαια θα μου πεις, είναι τελείως διαφορετικό όταν είσαι μέσα στη σχέση και συζητάς και κάνεις κάποιες άτυπες συμφωνίες κτλ. Ότι δηλαδή η δουλειά και τα προσωπικά στο σπίτι. Λοιπόν, και άλλο όταν πια χωρίζει ένα ζευγάρι και παραμένει στον ίδιο επαγγελματικό χώρο. Είμαι επαγγελματίας. Οπότε αυτό και μόνο ουσιαστικά ξεκαθαρίζει τα πάντα σε ό,τι αφορά τη σχέση ανάμεσά μας. Φορώντας μια έντονη πορτοκαλί μπλούζα με ισιωμένα τα μακριά της μαλλιά και με το σκουλαρίκι στη μύτη, καλησπέρισε τους διαδικτυακούς χρήστες με άνεση, αλλά και με λίγα σαρδάμ. Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο ίδιο κλίμα και να ενημερωθούμε από τον οικονομικό μας συντάκτικο Στι Πλάτζο για τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που κατέθεσε η κυβέρνηση εν ώψη της αυριανής συνεδρίασης του Eurogroup. Ο γάμος του ζευγαριού στη Σαντορίνη πριν από 2 χρόνια είχε προκαλέσει ποικίλα σχόλια, όμως τα πιο πολλά προκάλεσε ο αναπάντεχος χωρισμός λίγους μήνες μετά. Η Δήμητρα Γινίτη είχε μιλήσει στη μεσημεριανή μελέτη για τους λόγους που έφτασε τόσο σύντομα στο διαζύγιο με τον Αντώνη Ρόιτερ. Η αλήθεια είναι ότι όταν ζεις μια κατάσταση και είσαι μέσα σε μια κατάσταση, είσαι πολλές φορές τυφλός. Ή δεν βλέπεις ή αρνείσαι να δεις. Λοιπόν, εγώ ήμουν πάρα πολύ μέσα σε μια κατάσταση και μάλλον συνέβη κάτι από τα 2. Άρα ίσως και να μην έπρεπε να αποχωρήσω το γάμο. Έβγαλε τον τίτλο. Χρήσιμες πληροφορίες από τον Κωστή Πλάτζο. Μια ενισχυμένη έκδοση του Όλα Μπάχαλο Plus θα προβληθεί σήμερα το βράδυ στον Αντένα. Στην εκπομπή με τον Θέμο Αναστασιάδη, τον Βαγγέλη Περί και τη Δούκησα Νομικού θα προβληθούν αποσπάσματα από συνεντεύξεις σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, αλλά και καινούργια βίντεο με σάτυρα σε όλη την επικαιρότητα των ημερών. Και μπορεί ο πρώην σύζυγός της να είναι παρουσιαστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α, η Δήμητρα Γινίτη κάνει τη δική της προσπάθεια στην παρουσίαση. Η ίδια αλλάζει ύφος ανάλογα με την είδηση, ενώ δεν διστάζει να χαμογελάσει και σε λίγο πιο ανάλαφρες ειδήσεις. Τσακ. Μ' αρέσει. Ωραία. Καλή είναι. Mm-hmm. Λίγο σφιγμένη βέβαια, εντάξει, είναι νομίζω στις αρχές. Εντάξει, εμένα μου αρέσει. Μου αρέσει. Έχει ωραία φωνή. Ναι. Πάρα πολύ ωραία φωνή. Κάνει και ραδιόφωνο. Ναι, έχει κάνει πολλά χρόνια ραδιόφωνο. Πάρα πολύ κοπέλα, πολύ όμορφη. Και πειραματίζεται, ρε παιδιά. Την είχαμε δει και στο δέστη του. Τη βλέπουμε σε διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή δεν είναι. Πάντα όμως είχε μια ιδιαίτερη δυναμία στην δισιογραφία και το έχει πει και η ίδια. Ότι από όλα αυτά δηλαδή που έχει δοκιμάσει, τη αρέσει περισσότερο αυτό. Πάντως αυτή η σχέση με τον Αντώνη Ρόιτερ που πέρασε από 1000 κύματα τελικά είναι πολύ ωραία. 40 κύματα λένε.
Είναι από τόσα. Δεν τα μέτρησα αυτή τη φορά. Του Γιώργου είναι χίλια τα κύματα. Α, χίλια είπα. Ναι. Λοιπόν, χίλια τα κύματα. Τα πρόσωπα, ναι, τα πολλαπλασιάσαμε. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο. Πάρτε τη από δίπλα μου. Είναι πολύ ωραίο λοιπόν που βοηθάει ο ένας τον άλλον γενικότερα. Αν είναι η παρουσιάστρια, μείνε λίγο ακόμα σήμερα. Αυτό σκεφτώ. Εντάξει. Συνέχισε. Έλεγα αυτό όμως, ότι βοηθάει ο ένας τον άλλον. Είδες πως πέρασαν τα κύματα από τη σχέση τους και τώρα πια στηρίζει ο ένας τον άλλον, βοηθούνται και είναι πολύ ωραίο αυτό. Τ' αρέσει? Ναι. Ωραία. Μπορώ να αλλάξω θέμα. Ναι. Τώρα θα πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι μου. Δεν μπορώ να βρω όμως και πολλές διαφορετικές πάσες για ένα τέτοιο θέμα, διότι ξέρουμε λίγο πολύ ποια θα είναι η αντίδραση και ποια θα είναι η στάση ενδεχομένως των κριτικών. Αναφέρομαι στο Dancing with the Stars. Η επόμενη μέρα ξημέρωσε με αρκετά έντονες κριτικές, με σχόλια από τους συμμετέχοντες.